Βγήκε η Φανή Χαλκιά και μίλησε για την ανατίναξη που έγινε στο beach bar του συζύγου της. Εδώ κάνει μια φοβερή καταγγελία. Κάνει μια φοβερή αναφορά. Τι λέει? Ανατίναξε τον μπαρ μας. Λέει και τι? Είπε ότι γνωρίζει αυτόν που έδωσε την εντολή, ότι ο άνθρωπος που συνελήφθη από την αστυνομία ως δράστης, αν και βρέθηκαν εκρηκτικά στο σπίτι του, αφέθηκε ελεύθερος. Την επόμενη μέρα δε, ο φερόμενος δράστης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, επισκέφθηκε το beach bar ως πελάτης, παρήγγειλε και απόλευσε τα ποτά. Πάμε να ακούσουμε τα λέει. Πάμε να ακούσουμε. Είναι φοβερά αυτά τα οποία καταγγέλει. Ένα πολύ ωραίο μέρος, που από ό,τι καταλαβαίνω κάποιοι, από τη στιγμή που πήγε ο σύζυγός στο νοσοκομείο, γλυκάθηκαν και το βάλαν στο μάτι. Εντάξει, έτσι. Τώρα, ξέρεις, όταν είναι και λίγο έτσι είναι περίεργη συνθήκη κάτω, από πάντα όλα τα χρόνια, ενώ περίεργη συνθήκη γιατί εφημολογούνται οι μανιάτες μάλλον, γι' αυτό. Ναι, τώρα εντάξει, ξέρω εγώ. Μια γυναίκα με τον άντρα στο νοσοκομείο, με δύο μωρά, πόσο να αντέξει τώρα, γιατί δεν φεύγει και ανοίγει. Μπορεί, φαντάζομαι ότι εντάξει, είναι μια σκέψη λογική για κάτω, ίσως. Να φύγει να πάρουμε εμείς το μαγαζί, με λέγανε. Να φύγει. Δεν ξέρουμε αν ήταν να φύγει να πάρουμε το μαγαζί. Γιατί, να φύγει, γιατί, δε, μπορείς, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό κανενός του πώς σκέφτεται. Θα μπορούσε να είναι μια λογική σκέψη. Αυτή ναι. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι λογική σκέψη. Γιατί άμα έχει λογική ο άνθρωπος, δεν το κάνει αυτό, φαντάζομαι. Ειδικά σε έναν άνθρωπο που βάλεται τόσο πολύ. Όχι, άμα έχει καλοσύνη δεν το κάνει. Άμα έχει κακία, το κάνει μια χαρά. Δύο τα χτυπήματα ως τώρα. Δύο. Για πες. Απίστευτο. Μια φωτιά και μια φωτιά. Μια φωτιά λοιπόν στην αρχή. Πού ζω, στο Σικάγο, παλιά. Στο Σικάγο του 1900. Φωτιά στο μαγαζί. Ναι. Την οποία την προλάβατε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και μετά, επειδή δεν μας έκατσε φωτιά, βόμβα στο μαγαζί. Ναι, δεν ξέρω πού είναι ο ίδιος άνθρωπος. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι, βέβαια. Ωραία. Κοιτάξτε, σε αυτό έχω γι' αυτό το πράξει τη δημοσιότητα. Εμπιστεύομαι με την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη, εφόσον ασκηθεί δίωξη. Και είμαι αισιόδοξη και απλά περιμένω, χωρίς να εμποδίζω κανένα έργο ούτε να του ζαλίζω, να κάνουν τη δουλειά του. Ωραία και σωστά και να πιαστούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν. Ωραία. Δεν θα σε ρωτήσω ποιο σου βάζει βόμβες, γιατί και να ξέρεις ποιο σου βάζει βόμβες, δεν θα το πούμε εδώ πέρα δημόσια. Καταρχάς, ξέρεις ποιο σου βάζει βόμβες? Νομίζω ξέρω. Νομίζω ξέρω. Ωραία. Συγγνώμη, γελάω, αλλά μου φαίνεται τόσο αστείο. Αστείο, δηλαδή, αλήθεια μου φαίνεται αστείο. Δεν ξέρω. Καλά. Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ αστείο. Εντάξει, να σου βάζουν βόμβες. Ότι είναι λίγο κουλό. Φοβάσαι? Όχι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό να το λέω. Δεν φοβάμαι. Τι εννοώ? Φοβάμαι για τους τρίτους περισσότερο. Για τους έξω από μένα. Ωραία. Σίγουρα. Αυτός ο άνθρωπος που πιστεύεις ότι σου βάζει βόμβες. Τι σκατά θέλει να το πω απλά? Θέλει να φύγεις από εκεί? Τι θέλει? Ποιος είναι ο στόχος? Δεν ξέρω. Άμα σου πω, θα πρέπει να σου πω και ποιος είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι, σχετίζεται με αυτό που συζητάμε όμως, καταλαβαίνω τόση ώρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι για τα μάτια όχι σου. Όχι απαραίτητα. Μπορεί και να μην σχετίζεται. Αλλά τα μάτια μου δεν είναι, δυστυχώς όχι. Θα ήταν πιο γοητευτικό. Ναι, πραγματικά. Είχαμε μια σύλληψη για αυτή την υπόθεση. Ναι. Ένας άνθρωπος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι αυτός ο οποίος τοποθέτησε τη βόμβα. Έτσι, βρέθηκαν και πολλά και διάφορα ωραία πράγματα στο σπίτι του. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι κάποιος που ήξερες. Δηλαδή, μάλλον ο εκτελεστής της όλης υπόθεσης είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε αντιβάλλει, έτσι. Ναι, και είναι λίγο περίεργο γιατί δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Μάλλον δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι, η δικογραφία. Και οπότε αφέθηκε ελεύθερος μετά το αυτόφορο, γιατί είχε κρυκτικά και πράγματα. Και την όλη μέρα που αφέθηκε ελεύθερος, ήρθε στο μαγαζί μου να πιει μπύρα. Να τον κεράσεις. Τώρα αυτό είναι κανονικό. Δεν με νοιάζει. Τον κέρασα. Τον κέρασα. Ενώ ότι. Πες μου, τον κέρασε κιόλας. Όχι, δεν τον κέρασα, πλήρωσε. Αλλά ήρθε. Ήρθε. Ναι, ήρθε. Ρε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άρα, okay. Συλλαμβάνεται για τοποθέτηση βόμβας στο beach bar. Ναι. Τέλειο, είτε ασκείται πώς το λένε, γίνεται η διαδικασία, του βρίσκουν τα εκρηκτικά στο σπίτι, αφήνεται ελεύθερος και έχετε να πιει ποτάκι στο μαγαζί την επόμενη μέρα. Ναι. Ωραίο ακούγεται. Ναι, αυτό τώρα τι είναι, ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι ελεύθερος, δεν με αγγίζει κανείς, μήνυμα. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, αλλά αυτό συνέβη. Απλά έχει συμβεί προχτές και δεν έχω προλάβει να το επικοινωνήσω, δηλαδή τύπου χτες, προχτές, τώρα.
Είναι απίστευτο αυτό το οποίο καταγγέλει. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι, προσέξτε, η χαλαρότητα της Φανής Χαλκιά. Έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί να είναι μια μηχανία, μπορεί να είναι ένας φόβος. Εδώ πρέπει να επιληφθεί το τμήμα εκβιαστών. Είναι ξεκάθαρο. Μα δεν σου λέει, τον πιάσανε. Αυτό και τον πιάσανε, τον αφήσανε ελεύθερο και πήγε μετά, ενώ βρέθηκαν εκρηκτικά, πήγε να βγει και ποτό. Μα το λέει η αστυνομία. Η αστυνομία τον έπιασε. Οι δικαστικές αρχές τον άφησαν έξω. Ένας άνθρωπος που έχει το να... Όχι, κοιτάξτε, το να μην... υπάρχουν 2 λεπτά. Όταν τελείσει ένα έγκλημα, δεν ρωτήθηκε η Φανή Χαλκιά εάν του κατέθεσε μήνυση. Δηλαδή, για να αφαιθεί ελεύθερος κάποιος... Όχι, κατέθεσε μήνυση, κατέθεσαν μήνυση αυτό που έκανε το έγκλημα. Τον εντόπισε η αστυνομία ποιος τον έκανε το έγκλημα. Αυτό. Τον συνέλαβε, τον πήγε στον εισαγγελέα. Και βρεθήκαν εκρηκτικά και ο εισαγγελέας αποφάσισε να το βγάλει έξω. Είπε όμως ότι ήταν ο εκτελεστής και όχι ο ηθήνονους της υποθέσεως αυτής, για να έχει κάποιος το θράσος να πηγαίνει την επόμενη μέρα στο μαγαζί που πήγε να ανατινάξει. Αφού σου λέει αφέθηκε ελεύθερος, γι' αυτό περίεργα τα πράγματα. Μόνο ένα πράγμα συμβαίνει. Ή είναι τρελός, ή έχει το ακαταλόγιστο που δεν το πιστεύω, ή πουλάει προστασία και απλά εκβιάζει. Αυτό σημαίνει.